Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών. Ο Πανσοφούς του αλήσαν σε αυτό το πνεύμα το Καίρετε εν Κυρίω Πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα φοβερά και εξαίσια που συνέβησαν την ημέρα που κατέβηκε το Πανάγιο Πνεύμα στην γη και φώτισε τους μαθητές του Χριστού, τους Αγίους Αποστόλους και από ψαράδες έγιναν κήρυκες πάνσωφοι της οικουμένης. Μετά από την ανάληψη του σωτήρος στους ουρανούς, η ένδοξη Απόστολη και λοιποί μαθητέ του, καθώς και οι θεοφιλείς γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, οι μυροφόρες γυναίκες δηλαδή οι μαθήτριες του Χριστού, η Παναγία Μητέρα του, η Παρθένος Μαρία και οι αδελφοί του, όλοι μαζί 120 ψυχές γύρισαν από το όρο των ελαιών στην Ιερουσαλήμ και μπαίνοντα στο σπίτι όπου έμεναν, ανέβηκαν στο υπερόο, δηλαδή στον επάνω όροφό του, και εκεί προσκαρτερούσαν με προσευχή και δέηση, και περίμεναν την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματο, σύμφωνα με του θείου διδασκάλου του την υπόσχεση. Εκεί στο μεταξύ εξέλεξαν και τον Απόστολο Ματθία και τον συναρρύθμισαν με τους 11 Αποστόλους ο Μαρθίας πήρε την θέση του Ιούδα του Προδότου, του Ισκαριώτου, ο οποίος απανχωνίστηκε. Κατά δε την εορτή της Πεντηκοστής, ημέρα Κυριακή, δέκα ημέρες μετά από την ανάληψη, 13 του μηνός Μαΐου του 33 μετά Χριστόν, περί την τρίτη ώρα της ημέρας, εννέα το πρωί δηλαδή, ξαφνικά έγινε τέτοιος ήχος, από τον ουρανό κατερχόμενος, όπως όταν φυσάει δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι που κάθονταν οι Απόστολοι μαζί με τους υπολείπους, όλοι μαζί στο σύνολο, όπως είπαμε, 120 ψυχές, μαζί και οι Θεοτόκος, μαζί και οι μυροφόρες γυναίκες. Ευθύς μετά από αυτόν τον δυνατό και φοβερό ήχο, φάνηκαν γλώσσες οι οποίες έμοιαζαν να είναι πύρινες. Έμοιαζαν να είναι από φωτιά, σαν φωτιά δηλαδή. Και διαμερίστηκαν και κάθισαν πάνω στον καθένα και από μία γλώσσα. Και όλοι τους έγιναν πνευματέμφοροι και άρχισαν να λένε, όχι στην μητρική τους γλώσσα, αλλά σε άλλες γλώσσες και διαλέκτους, ξένες γλώσσες, έλεγαν αυτά που τους υπαγόρευε το Πανάγιο Πνεύμα. Τότε τα πλήθη που είχαν σειρεύσει στην Ιερουσαλήμ για την εορτή της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής, η οποία η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή να διευκρινίσουμε, είναι η εορτή κατά την οποία ο Θεός παρέδωσε τις πλάκες του νόμου στον Μωυσή, στο όρος Σινά. Εμείς λοιπόν τώρα οι Ορθόδοξοι δεν εορτάζουμε την παράδοση του νόμου στον Μωυσή, αλλά εορτάζουμε την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός έδωσε τις πλάκες στον Μωυσή, το όρος Σινά, επήρε φωτιά, φλεγόταν το όρος. Και τώρα κατέβηκαν γλώσσες πύρινες και φώτισαν τους Αποστόλους και τους δίδαξαν τον νόμο του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλοι λοιπόν αυτοί οι Πάρθοι, οι Μύδοι και οι Ελαμίτες κλπ, οι οποίοι ήσαν Ιουδαίοι ως προς το γένος και τη θρησκεία και ονομαζόμενοι από τον τόπο όπου ήσαν διασκορπισμένοι, όλοι αυτοί δηλαδή ήσαν Ιουδαίοι της Διασποράς και λόγω του ότι έμεναν εκτός του Ισραήλ, στην Ελλάδα, στην Ρώμη, στην Μηδία κτλ, μιλούσαν την γλώσσα της περιοχής στην οποία διέμεναν, διότι εκεί ανατράφησαν. Κατά θεία λοιπόν οικονομία βρέθηκαν τότε στην Ιερουσαλήμ και ακούγοντας εκείνον τον φοβερό ήχο να κατεβαίνει από τον ουρανό εκεί που ήσαν οι μαθητές του Χριστού στο υπερό έτρεξαν εκεί όλοι για να μάθουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Αλλά έμειναν εκστατικοί όταν ήλθαν και άκουσαν ο καθένας τους τους Αποστόλους να ομιλούν στην μητρική γλώσσα του καθενός εκ των παρισταμένων και θαύμαζαν όλοι και έλεγαν «Μα πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί να μιλούν ξένες γλώσσες αφού είναι Γαλιλαίοι και πώς είναι δυνατόν να ακούμε ο καθένας μας να μιλούν στην διάλεκτο του τόπου μας». Από δε την πολλή του ανοησία και κακία, ίσω δε πάλι οι τυφλοί γραμματεί και φαρισαίοι, χλεβάζοντα το εξαίσιο αυτό θαύμα έλεγαν τους Αποστόλους ότι είναι μεθυσμένοι. Τότε στάθηκε ο Πέτρος, ο κορυφαίος των μαθητών, μαζί με τους άλλους ένδεκα μαθητές και υψώνοντας τη φωνή του, δημιγόρησε ενώπιον όλων αποδεικτικά, λέγοντας ότι το γεγονός αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μέθης, αλλά είναι η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού που δόθηκε δια του προφήτου Ιωήλ και έστε εν τες εσχάτες ημέρες από του πνεύματός μου επιπάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοι ημών και εθιγατέρες ημών. Κατόπιν ο Πέτρος κηρύττει τον Ιησού τον Αζωραίο και με πολλά αποδεικνύει ότι Αυτός είναι ο Κύριος, ο Χριστός, που οι Ιουδαίοι σταύρωσαν, αλλά όμως αναστήθηκε εκ των νεκρών πολλοί από τους παρισταμένους ήσαν παρόντες και την Μεγάλη Παρασκευή κάτω από τον μπαλκόνι του Πιλάτου και φώναζαν άρον άρον σταύρωσαν αυτόν για τον Χριστό. Όταν όμως άκουσαν τον Πέτρο να τους αποδεικνύει δια των γραφών ότι ο Χριστός είναι ο Ιησούς, πολλοί από αυτούς κατανήχθηκαν, ήρθαν σε μετάνοια και απεδέχθησαν τον λόγο του Ευαγγελίου και βαπτίστηκαν και εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής προστέθηκαν στην πίστη του Χριστού και βαπτίστηκαν τρεις χιλιάδες ψυχές. Ιδού όλο το θέμα της παρούσης εορτής, την έλευση δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος στον κόσμο, την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Ιησού Χριστού και την εκπλήρωση της ελπίδος των ιερών μαθητών Του, εορτάζουμε σήμερα. Αυτή είναι η μεθέορτός και τελευταία εορτή του μεγάλου μυστηρίου της ενσάρκου οικονομίας του Θεού. Κατά αυτήν την εσχάτη και μεγάλη και σωτήριο ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι του Σωτήρος, οι πρώην αγράμματοι και ακατάρτιστοι ψαράδες, έχοντας γίνει σοφοί κατά Θεόν μόνο από το Άγιο Πνεύμα, θεολόγησαν σαφώς τα ουράνια δόγματα. Και έγιναν οι κήρυκες της αληθείας και όλου του κόσμου οι διδάσκαλοι. Αυτήν την ημέρα ξεκίνησαν την αποστολή τους, της οποίας ο ωραίος και θαυμάσιος πρώτος καρπός υπήρξε η αυθυμερών σωτηρία τριών χιλιάδων ψυχών. Πρέπει δε να σημειωθεί εδώ ότι το παραπάνω υπερό, στο οποίο έγινε η επιφήτηση του Παναγίου Πνεύματος, είναι το υπερό στο οποίο έγινε ο μυστικός δείπνος, εκεί που ο Σωτήρας παρέδωσε το μυστήριο της θεία Ευχαριστίας. Εκεί στο υπερό οι μαθητές κρύφτηκαν δια των φόβων των Ιουδαίων. Εκεί σε αυτό το υπερό ο Χριστός μετά από την Ανάστασή Του εμφανίστηκε στους δέκα μαθητές απόντος του Θωμά και έπειτα εμφανίστηκε πάλιν και βεβαίωσε την Ανάστασή του και στον Δίσπη στο Θωμά και έγινε και η ψηλά του Θωμά. Το υπερό αυτό ήταν δίπλα από το σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Το σπίτι αυτό έγινε μετέπειτα εκκλησία και λεγόταν Ανωτέρα των Αποστόλων Εκκλησία. Α σημειωθεί επίσης ότι εδώ για τελευταία φορά αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας μας. Κατά την εορτή αυτή οι Άγιοι Απόστολοι του Κυρίου φωτίστηκαν και δυναμώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα που έπεσε στις κεφαλές τους εν είδη πυρήνων γλωσσών. Κήρυξαν ευθύς κατόπιν στο λαό και έτσι η Εκκλησία του Χριστού έκανε την εμφάνισή της στον κόσμο με τα τρεις χιλιάδες μέλη της που πιάστηκαν στο δίχτυ του παρθενικού εκείνου κηρύγματος των μαθητών του Ιησού. Η ημέρα αυτή είναι ένδοξος, φεδρά και τρισαγία. Μέσα σε αυτήν έδωσε τους καρπούς του το έργο του Χριστού. Πρωτοφάνηκαν τα αποτελέσματα αυτού του έργου. Πώς με την κάθοδο του παρακλήτου ανάμεσα στους ανθρώπους, με την φωταγώγηση του κόσμου από την αλήθεια και την ζωή, με την γέννηση της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης. Το Άγιο Πνεύμα, καλώντας τους ανθρώπους σε ενότητα, τους έκανε σήμερα για πρώτη φορά αδελφούς, τους έβγαλε από το σκοτάδι, τους απίλαξε από τα δεσμά του θανάτου, τους πολιτογράφησε στην Βασιλεία του Θεού. Σήμερα κατατάχθηκαν στο στρατόπεδο του Χριστού οι πρώτοι οπλίτες του. Δόθηκε ο αραβώνας της αιώνιας ζωής. Ενώθηκαν οι ουρανοί με την γη. Κατεσκήνωσε η αλήθεια στο ανθρώπινο γένος. Ξανάγιναν οι απόγονοι του Αδάμ παιδιά του Θεού, αγαπημένα και διαλεχτά. Σήμερα το σκάφος της Εκκλησίας γλίστρησε από τα σκαριά για το μεγάλο του ταξίδι, με τα πανιά κολπωμένα από τις πνοές του παρακλήτου, με τον Ιησού στο διάκι, με πλήρωμα τους Αποστόλους, με επιβάτες τις τρεις πρώτες χιλιάδες που άκουσαν το Αποστολικό κήρυγμα και πίστεψαν στον Κύριο. Σήμερα οι κτήσει και ο άνθρωπος εισήλθαν στην ανάπλαση και άρχισε να ξαναφτιάχνεται ο κόσμος που είχε βγει από τα χέρια του Θεού καλός Λίαν αρχικά, αλλά χάλασε έπειτα με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Κατά την ένδοξο, εφρόσινο και τη αυτή η μέρα, η αμαρτία άρχισε να αποδίδει στον θείο ιδιοκτήτη ό,τι είχε αρπάξει. Ο σατανάς να απογυμνώνεται ο κόσμος να επανέρχεται στην Θεία Δικαιοδοσία. Αυτή τη μεγάλη και επιφανή ημέρα υψώθηκε η πρώτη τυχογυρία στο οικοδόμημα, που καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αποτελείται από λίθους και δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Σήμερα οι Απόστολοι που βρίσκονταν στο υπερό άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν σαν χελιδώνες κομίζοντας το μήνυμα του πνευματικού έαρος στην οικουμένη. Σήμερα οι άγγελοι, όπως γράφει ο Μέγας Παύλος, ακούγοντας το Αποστολικό κήρυγμα, θαμπόθηκαν από την αποκάλυψη του απεώνος και κρυμμένου μυστηρίου και είδαν για ποιον λόγο ο Υιός του Θεού κατέβηκε στον κόσμο. Σήμερα η γη από έρημος εξορίας έγινε προάβλιο του παραδείσου στον εξαίσιο εσπερινό που ακολουθεί μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής, γονατίζουμε όλοι οι πιστοί και απευθύνουμε στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, ευχές, δοξολογίας, οικεσίας και ευχαριστίας. Η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη μία φορά μοναχά. Δεν είναι ένα γεγονός που απλώς αναθυμόμαστε σήμερα και το τιμάμε. Η Πεντηκοστή είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας. Γιατί τι άλλο είναι αυτή η ζωή παρά μία κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Με την εικονικλησία και τις ευχές του Εσπερινού ζητάμε από το Πνεύμα το Άγιο να μείνει πάντα πάνω μας και μέσα μας. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε την Αγία Τριάδα για το ότι είναι από εκείνη την ημέρα έως σήμερα και θα είναι εις τους αιώνες των αιώνων μαζί μας. Η Εκκλησία σήμερα δεν θυμάται μόνο την γέννησή της, θυμάται και το ότι είναι προορισμένη να μην πεθάνει, αλλά να ζει για πάντα. Κατά δε τον μεγάλο διδάσκαλο Νικηφόρο Θεοτόκη, το γεγονός ότι επλήστης ανάπαντες πνεύματος Αγίου, γέμισαν όλοι από το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων, στη διήγηση τη σχετική με την Πεντηκοστή, σημαίνει ότι οι Θείοι Απόστολοι και όλοι όσοι ήσαν μαζί του τότε στο Υπερό, δεν έλαβαν μόνο το χάρισμα του να μιλούν ξένες γλώσσες, αλλά έλαβαν και όλα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Ένα δε από αυτά ήταν το χάρισμα των γλωσσών, το οποίο μνημόνευσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, επειδή τότε ευθύ φανερώθηκε, ενώ τα άλλα χαρίσματα φανερώθηκαν στην συνέχεια. Άραγε, αγαπητοί μου χριστιανοί, πόσες από τις διαλέκτους που υπήρχαν στην οικουμένη μίλησαν οι Απόστολοι, όλες ή μόνο μερικές, δηλαδή εκείνες που ήσαν αναγκαίες για τους Ακροατάς που βρισκόντουσαν εκεί. Ως προς το σημείο αυτό σιώπησε ο ιερός ιστορικός. Επειδή όμως όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί απορούσαν και έλεγαν «Πώς εμείς ακούμε ο καθένας, την μητρική μας διάλεκτο, είναι φανερό ότι μιλούσαν τις γλώσσες των Πάρθων, των Μίδων, των Ελαμητών, την Ελληνική» την Αιγυπτιακή, την Λατινική και την Αραβική και κάθε άλλη διάλεκτο που μιλούσαν και εννοούσαν όσοι είχαν εκεί συναθριστεί. Όχι δε μόνο τότε, αλλά και αργότερα, μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες, όπως φαίνεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Όχι δε μόνο οι Απόστολοι έλαβαν αυτό το χάρισμα, αλλά μετά από αυτούς και άλλοι ιεροί άνδρες το έλαβαν, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Ιρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, που λέει ότι άκουσε πολλούς αδελφούς στην εκκλησία να έχουν προφητικά χαρίσματα και χάρις στο Πνεύμα το Άγιο να μιλούν κάθε λογής γλώσσες. Τέλος, η εορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί μου χριστιανοί, μας προσκαλεί όλους να ανέβουμε στο υπερό, όπου ήσαν συνηγμένοι οι Απόστολοι. Αλλά για να ανέβουμε στο υπερό, για να ανέβουμε πάνω από τα γήινα, πρέπει να αφήσουμε κάτω τα πάθη μας. Τότε μόνο θα κατέβει και σε εμάς το Άγιο Πνεύμα. Τότε μόνο θα νιώσουμε την δρόσο και το φωτιστικό του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, του Θεού μας έτι πολλά και πανεφρόσινα εν Χριστώ Ιησού.